Στο επόμενα 20-25 λεπτά θα μιλήσουμε για το μεγαλύτερο πρόβλημα ίσως της μαιευτικής, τουλάχιστον από άποψη αριθμών και από άποψη κόστους, γιατί καλά όλα με τις χρωμοσωμικές ανομαλίες, αλλά ένα πρόβλημα το οποίο είναι παγκόσμιο και με σταθερά ποσοστά ανά τον κόσμο είναι ο πρόωρος τοκετός. Μπορεί να έχουμε λίγο καλύτερα νούμερα στις δυτικές χώρες και να είναι λίγο χειρότερα στις πιο υποανάπτυκτες χώρες, ίσως να έχει να κάνει και με την μαιευτική φροντίδα που έχουν εκεί, σε αυτές τις χώρες, αλλά είναι ένα παγκόσμιο φαινόμενο. Και το πρόβλημα είναι ότι όσο και αν εξελίσσεται η τεχνολογία και η γενετική, το ποσοστό του πρόωρου τοκετού όχι μόνο δεν μειώνεται, αλλά φαίνεται να αυξάνεται κιόλας. Και αυτή η αύξηση φυσικά οφείλεται κυρίως στις πολύδημες κοιήσεις και στην ανάπτυξη των τεχνικών εξωσωματικής γονιμοποίησης. Αλλά και στις μονήρις κοιήσεις δεν έχει πέσει το ποσοστό του πρόωρου τοκετού. Ένα άλλο αξιοσημείωτο θέμα είναι ότι τα ποσοστά του πρόωρου τοκετού είναι διαφορετικά σε διαφορετικές φυλές και αυτό δεν έχει να κάνει μόνο με τη φυλή, με το αν είναι μια γυναίκα αφρικανικής καταγωγής που μένει στην Αφρική, αλλά ακόμα και όταν είναι στην Αμερική, για παράδειγμα, και έχουν την αντίστοιχη φροντίδα μαιευτική, τότε ακόμα και τότε παραμένουν υψηλά τα ποσοστά του πρόωρου τοκετού και αυτό είναι σημαντικό γιατί ίσως εκεί κρύβεται το μυστικό και του πρόωρου τοκετού και αργότερα να μπορέσουμε μέσω με αναλύσεις που ακόμα δεν έχουμε προς το παρόν να δούμε πού ακριβώς οφείλεται ο πρόωρος τοκετός. Επίσης, ένα άλλο σημαντικό θέμα που εμείς οι μαιευτήρες το προσπερνάμε λιγάκι και πετάμε τον μπαλάκι στους νεογνωλόγους, είναι τα λεγόμενα late preterm infants, αυτά που γεννιούνται μετά τις 34 εβδομάδες, που εμείς πολλές φορές λέμε στα γυναικολόγια, εντάξει, στο γεννήσουμε το παιδί είναι 34 και 5, 35 εβδομάδες, αλλά αυτά τα νεογνά που γεννιούνται από τις 34 μέχρι τις 36 εβδομάδες και κάποιες μέρες απασχολούν όλο και περισσότερο τη νεογνωλογία και κυρίως την παιδιατρική τα τελευταία χρόνια και φαίνεται ότι θα την απασχολήσουν ακόμα περισσότερο στο μέλλον σε θέματα αναπτυξιακά. Έτσι λοιπόν τα ποσοστά του πρόωρου τοκετού είπαμε ότι δεν έχουν μειωθεί. Είπαμε που οφείλεται η αύξηση του ποσοστού του πρόωρου τοκετού. Και ο πρόωρος τοκετός που μας ενδιαφέρει εμάς τους μαιευτήρες γυναικολόγους κυρίως είναι κάτω από τις 32 εβδομάδες, που είναι συνήθως ο αυτόματος πρόωρος τοκετός και εκεί τα ποσοστά παραμένουν σταθερά και δεν έχουν πέσει καθόλου. Βέβαια, όταν μιλάμε για πρόωρο τοκετό, πρέπει να ξέρουμε γιατί μιλάμε, γιατί δεν είναι το ίδιο μια γυναίκα που έρχεται στις 32 εβδομάδες με πόνους και γεννάει, με μια γυναίκα που σπάσανε τα νερά της στις 26 εβδομάδες και γέννησε στις 34 ή με μια γυναίκα που έπρεπε να τη γεννήσουμε στις 30 εβδομάδες επειδή είχε βαριά προεκλαμψία. Όλα αυτά είναι διαφορετικά μεταξύ τους και οπωσδήποτε δεν μπορούν να προβλεθούν με την ίδια μέθοδο. Και γιατί μας ενδιαφέρει πολύ ο πρόωρος τοκετός? Μας ενδιαφέρει γιατί μας ενδιαφέρει ποια είναι τα ποσοστά επιβίωσης αλλά και νοσηρότητας των νεογνών. Διότι αν οι νεογνωλόγοι μας πούνε ότι στις 29 εβδομάδες και αναγεννήστε ένα μωρό θα είναι μια χαρά, τότε δεν θα είχαμε κανένα απολύτως πρόβλημα. Παρά βέβαια τις εξελίξεις στην νεογνωλογία, που εκεί οφείλεται ένα πολύ μεγάλο ποσοστό του γιατί έχουν βελτιωθεί τα νούμερα με τους πρόωρους τοκετούς, ακόμα δεν μπορούμε να ξεπεράσουμε αρκετά προβλήματα. Άρα λοιπόν ο πρόωρος τοκετός είναι ένα σύνδρομο το οποίο αφορά πάρα πολλά πράγματα, είναι ένα πολύ μεγάλο κεφάλαιο της μαιευτικής. Είναι μια μεγάλη πρόκληση και ως μια μεγάλη πρόκληση χρειάζεται να βρούμε τρόπους να μπορέσουμε να προβλέψουμε ποιες γυναίκες μπορεί να γεννήσουν πρόωρα, να εντοπίσουμε αυτές τις γυναίκες υψηλού κινδύνου και αν εντοπίσουμε, καταφέρουμε να εντοπίσουμε αληθώς αυτές τις γυναίκες, τότε μπορούμε στοχευμένα να μπορέσουμε να βρούμε μια μέθοδο θεραπείας ή πρόληψης. Ο τρόπος που έχουμε για να εντοπίσουμε αυτές τις γυναίκες είναι πρώτον πολύ απλός. Με το ιστορικό της γυναίκας, αν έχει γεννήσει πρόωρα την πρώτη φορά, τότε έχει αυξημένη πιθανότητα να γεννήσει πρόωρα και τη δεύτερη φορά. Βέβαια, αυτό έχει κάποια μειονεκτήματα και τα μειονεκτήματα αυτά είναι ότι αποκλείουμε όλες τις πρωτοτόκες γυναίκες που είναι και η πλειοψηφία των εγγύων, αλλά και μειώνεται πάρα πολύ γιατί δεν είναι όλες οι γυναίκες που είχαν πρόωρο τοκετό την πρώτη φορά. Επομένως, πρέπει να χρησιμοποιήσουμε κάτι άλλο. Και αυτό που χρησιμοποιούμε στην καθημέρα πράξη είναι η μέτρηση του μήκους του τραχύλου της μήτρας. Μια πολύ εύκολη μέθοδος, την οποία μπορεί να την κάνει οποιοδήποτε στο γιατρείο του. Εμείς μετράμε το αποτέλεσμα.
βλέπουμε έναν τράχυλο, ο οποίος μπορεί να είναι κοντός, μπορεί να είναι φυσιολογικός. Δεν μπορούμε να δούμε γιατί ο τράχυλος αυτός μπορεί να είναι κοντός ή όχι. Όπως όταν έρθει ένας ασθενής στα παθολογικά γιατρία με βήχα, δεν μπορείς να του πεις γιατί έχεις βήχα, γιατί έχει αλλεργία, γιατί έχει μια βροχίτιδα, γιατί έχει φυματίωση, γιατί έχει καρκίνο. Εσύ βλέπεις το αποτέλεσμα. Όμως αυτό είναι που μπορούμε να δούμε και αυτό είναι που λαμβάνουμε υπόψη μας. Άρα λοιπόν, όπως είπαμε, η μέτρηση του τραχύλου της μήτρας στη διάρκεια της εγκυμοσύνης είναι μια πολύ απλή μέθοδος. Μπορεί να την κάνει οποιοδήποτε έχει ένα περιγράφημα στο γιατρό, αρκεί να μάθει, αλλά σαν μέθοδος δεν έχει καμία τεχνική δυσκολία, δεν χρειάζεται να είναι κάποιος ειδικός για να την κάνει. Έχει επιβεβαιωθεί πλέον ότι είναι μια ασφαλής μέθοδος, ακόμα και σε γυναίκες που έχουν ρήξη των ημένων. Είναι πολύ καλά ανοιχτή από τις γυναίκες, έχει πολύ καλή ακρίβεια και πολύ καλύτερη από την κλασική δακτυλική εξέταση. Ο τρόπος που γίνεται η μέτρηση του τραχύλου της μήτρας έχει τυποποιηθεί. Από όλα αυτά, αυτά που πρέπει να θυμάστε είναι ότι πρέπει να κοιτάξετε τον τράχυλο περίπου για 3 με 5 λεπτά, δηλαδή μην βιαστείτε να κάνετε 10 δευτερόλεπτα το υπερηχογράφημα, να είναι άδεια η κύστης. Και αυτό που κάνουμε είναι εντοπίζουμε το έσω τραχυλικό στόμιο και το έξω τραχυλικό στόμιο, τραβάμε λίγο ώστε να μην ασκούμε πίεση πάνω στον τράχυλο, επιβεβαιώνουμε ότι είναι άδεια η ουροδόχος κύστη που είναι κάπου εκεί και τραβάμε μια ευθεία γραμμή και μετράμε το μήκος του τραχύλου της μήτρας. Πολλές φορές, είτε επειδή βιαζόμαστε, είτε επειδή η γυναίκα μπορεί να αισθάνεται λίγο άβολα, θέλουμε να μετρήσουμε διακοιλιακά το μήκος τραχύλου της μήτρας. Και όντως αυτό πολλές φορές είναι πολύ εύκολο, είναι μπροστά μας ο τράχυλος και μπορούμε να κάνουμε ένα zoom και να μετρήσουμε τον τράχυλο της μήτρας. Το ερώτημα είναι μια σωστή μέθοδος αυτή, είναι αξιόπιστη μέθοδος? Και η απάντηση είναι ότι όχι, δεν είναι αξιόπιστη μέθοδος. Αυτός είναι ο ίδιος τράχυλος, ο οποίος τον μετράμε μια γεμάτη ουροδόχο κύστη και τον πιέζουμε γιατί χρειάζεται να πάμε υπερηβικά για να μετρήσουμε τον τράχυλο. Και όταν γίνει κολπικό υπερηχογράφημα, βλέπουμε ότι ο τράχυλος αυτός είναι πιο μικρός. Εδώ ίσως τον έχουμε υπερμετρήσει κιόλας λιγάκι. Άρα λοιπόν το διακοιλιακό υπερηχογράφημα δεν είναι μια αξιόπιστη μέθοδο για τη μέτρηση του τραχύλου της μήτρας και πολλές φορές όταν ζητάμε να κάνουμε ένα διακολπικό υπερηχογράφημα νομίζω ότι είναι πολύ χρήσιμο για τη γυναίκα ή αν δεν θέλει να το κάνει όταν έρχεται για το β' επίπεδο είναι κάτι το οποίο μπορεί να κάνει και ο κάθε μευτήρας στο γιατρείο. Αλλά νομίζω ότι όλες οι γυναίκες δικαιούνται ένα διακολπικό υπερηχογράφημα στην εγκυμοσύνη για τον τράχυλο της μήτρας τους. Ένα άλλο θέμα που μας απασχολεί πάρα πολύ είναι το λεγόμενο funneling, ηχοάνωση, που είναι μια διάταση του εσωτραχυλικού στομίου. Είναι σημαντικό το funneling, πρέπει να το σημειώνουμε? Όχι, δεν είναι ιδιαίτερα σημαντικό και δεν είναι ιδιαίτερα σημαντικό γιατί αυτό που είναι σημαντικό είναι το απόλυτο μήκος του τραχύλου της μήτρας. Και γιατί αυτό? Γιατί όταν έχεις ένα κοντό τράχυλο, τότε κατά 99% θα έχει funneling, θα έχει ηχοάνωση. Αν έχεις έναν σχετικά κοντό τράχυλο, τότε είναι πολύ πιθανό να έχει funneling. Και αν έχεις ένα μακρύ τράχυλο, τότε μάλλον δεν θα έχει funneling. Αυτό όμως που έχει σημασία, αν με ρωτάτε, είναι αν έχεις δύο ίδιους τραχύλους, που είναι για παράδειγμα 23 χιλιοστά, τότε αυτός που έχει funneling σε σχέση με αυτόν που δεν έχει funneling, έχει λίγο μεγαλύτερη πιθανότητα προώρου τοκετού. Αλλά όχι πολύ μεγάλη διαφορά. Τι κάνουμε εμείς λοιπόν? Μετράμε τον τράχυλο της μήτρας στο δεύτερο τρίμηνο της εγκυμοσύνης. Υπάρχουν πάρα πολλές μελέτες σχετικά με το μήκος του τραχύλου στο δεύτερο τρίμηνο της εγκυμοσύνης, με διαφορετικούς πληθυσμούς, χαμηλού κινδύνου, υψηλού κινδύνου. Αυτές είναι οι τέσσερις μελέτες που νομίζω ότι έχει στηριχθεί πάνω της όλη η βιβλιογραφία. Και βλέπετε από πότε ξεκινάμε, από το 1990, από μια μελέτη του Frank Anderson, μέχρι το 2000. Οι τρεις μελέτες είναι από την Αμερική και αυτή κάτω είναι από το Kings, από την ομάδα του Νικολαίδη. Και αυτό που όλες δείχνουν στις καμπύλες είναι ότι όσο πιο κοντός είναι ο τράχυλος, όσο πιο κοντό είναι το μήκος τραχύλου της μήτρας, τόσο πιο αυξημένη είναι η πιθανότητα του προώρου τοκετού. Και αυτό δείχνουν όλες, συμφωνούν σχεδόν απόλυτα στα νούμερα. Άρα λοιπόν, αυτό που ξέρουμε είναι ότι όσο πιο κοντός είναι ο τράχυλος της μήτρας στο δεύτερο τρίμηνο της εγκυμοσύνης, τόσο μεγαλύτερη είναι η πιθανότητα του προώρου τοκετού. Πότε πρέπει να τον μετράμε, σε ποια εβδομάδα, δεν έχει μεγάλη σημασία, όταν κάνουμε το β' επίπεδο περίπου. Και τι όρια πρέπει να χρησιμοποιούμε, και αυτό θα συζητήσουμε τι σημαίνει, αλλά συνήθως τα 25 χιλιαστά όταν είστε της Αμερικανικής σχολής και τα 15 όταν είστε της Αγγλικής σχολής.
Τι σημαίνει όμως το κάθε cut-off όριο, γιατί το κάθε cut-off όριο έχει και κάποια στατιστικά στοιχεία από πίσω του. Και γιατί δεν πρέπει να πανικοβαλόμαστε όταν μας λένε, για παράδειγμα, ότι αυτή η γυναίκα έχει τράχυλο 24 χιλιοστά ή όταν έχει 23 χιλιοστά. Διότι όταν έχει ένα μήκος τραχύλου 16 με 25 χιλιοστά, τότε η πιθανότητα να γεννήσει πρόωρα είναι πολύ χαμηλή. Μάλλον δεν θα γεννήσει πρόωρα δηλαδή. Όταν ο τράχυλος της μήτρας είναι 11 με 15 χιλιοστά, πάλι μάλλον δεν θα γεννήσει πρόωρα η γυναίκα. Όταν έχει 6 με 10 χιλιοστά, πάλι μάλλον δεν θα γεννήσει πρόωρα η γυναίκα. Και όταν έχει κάτω από 5 χιλιοστά, τότε μάλλον θα γεννήσει πρόωρα η γυναίκα. Ωραία, τότε γιατί κάνουμε όλη αυτή την ιστορία, αφού μάλλον δεν θα γεννήσουν πρόωρα όλες αυτές οι γυναίκες? Γιατί ακόμα και όταν είναι κάτω από 25 χιλιοστά, αυτή η γυναίκα μπορεί να μην γεννήσει πρόωρα, αλλά αυξάνεται πάρα πολύ σε σχέση με το γενικό πληθυσμό κατά 6 φορές η πιθανότητά της να γεννήσει πρόωρα. Άρα είναι πιο αυξημένου κινδύνου σε σχέση με το γενικό πληθυσμό. Και αν θέλουμε να κατηγοριοποιήσουμε και να πούμε ποια cut-off χρησιμοποιούμε πάνω κάτω σε ποιες γυναίκες, σε γυναίκες χαμηλού κινδύνου που έρχονται για να κάνουν το β' επίπεδο και στη μέτρηση έχουν ένα τράχυλο που είναι 15 χιλιοστά, αυτές θα πάρουμε σε αυτές τις γυναίκες τα 15 χιλιοστά. Αν είναι αυξημένου κινδύνου, είχαν ιστορικό προώρο το και ότι θα πάρουν τα 25 χιλιοστά, και στις πολύδιμες κινήσεις, κοιήσεις, μπορείτε να πάρετε τα 25 χιλιοστά. Εδώ κάποιες μελέτες που δείχνουν πώς αυξάνει την πιθανότητα προώρου το και του. Και ένα άλλο πράγμα που πρέπει να σημειώσουμε είναι ότι όσο πιο νωρίς στην εγκυμοσύνη δούμε έναν κοντό τράχυλο, πάλι αυξάνει την πιθανότητα για προώρο το και του. Δηλαδή είναι διαφορετικά να δεις ένα κοντό τράχυλο στις 22 εβδομάδες και διαφορετικά να τον δεις στις 16 εβδομάδες. Και όλα αυτά μαζί, μας έχει κάνει τη χάρη και τα έχει βάλει μαζί το Fetal Medicine Foundation και έχει βγει το αποτέλεσμα που χρησιμοποιούμε στην καθημέρα πράξη, το οποίο το περνάμε σε ένα πρόγραμμα που χρησιμοποιούμε και εδώ στο ESO και βγαίνει, αφού βάλουμε και όλα τα άλλα τα στοιχεία της εγκυμοσύνης, ανάλογα με το μήκος του τραχύλου της μήτρας και τα υπόλοιπα δημογραφικά στοιχεία, η πιθανότητα προώρου τοκετού, αν είναι ένας μακρύς, ένας κοντός τράχυλος. Άρα ξέρουμε ότι στο δεύτερο τρίμηνο είναι σημαντική η μέτρηση του τραχύλου της μήτρας και μας δίνει σημαντικές πληροφορίες. Στο πρώτο τρίμηνο οι μελέτες που έχουν γίνει είναι λιγότερες σε σχέση με το δεύτερο τρίμηνο και έχουμε κάνει και στο Μευτήρα Αλεξάνδρα μία μελέτη με περίπου 1.100 γυναίκες, η οποία, για να μην σας κουράζω με τα στατιστικά, αυτό που έδειξε είναι ότι η μέτρηση του τραχύλου της μήτρας στο πρώτο τρίμηνο δεν έχει προβλεπτική ικανότητα για πρόωρο τοκετό. Αυτό όμως που έδειξε, και θα το κρατήσουμε, θα σας πω σε λίγο γιατί, είναι ότι αυτές οι γυναίκες που γεννήσανε πιο πρόωρα στο πρώτο τρίμηνο είχαν λίγο πιο κοντό τράχυλο από αυτές που δεν γεννήσαν πρόωρα τελικά. Ακολουθήσαν και κάποιες άλλες μελέτες, κυρίως από το King's College, οι οποίες είπαν ότι ίσως δεν μετράγαμε τον τράχυλο καλά οι προηγούμενες μελέτες και πρέπει να τον μετράμε λίγο διαφορετικά. Και για να μην σας κουράσουμε τα στατιστικά στοιχεία, αυτό που έδειξαν είναι ότι μπορεί, σε συνδυασμό με κάποια στοιχεία δημογραφικά, να υπολογίσουν περίπου το 55% των κοιήσεων που θα γεννήσουν τελικά πρόωρα. Βέβαια, η μέτρηση του τραχύλου της μήτρας στο πρώτο τρίμηνο δεν είναι μια μέθοδος που ούτε τη χρησιμοποιούμε ρουτίνα, ούτε συστήνεται από καμία διεθνή οργάνωση ώστε να χρησιμοποιείται σαν ρουτίνα. Αυτό όμως που έχει σημασία να δείτε, ότι όλες οι μελέτες που μετρήσαν το τράχυλο της μήτρας στο πρώτο τρίμηνο, αν συγκρίνετε και τις μετρήσεις που έχουν κάνει όλοι και στο δεύτερο τρίμηνο, γιατί περισσότερες από αυτές τις μελέτες έχουν κάνει μέτρηση και στο δεύτερο τρίμηνο, τότε όλες οι γυναίκες αυτές που γεννήσανε πρόωρα είχαν μεγαλύτερη διαφορά στο μήκος του τραχύλου της μήτρας μεταξύ πρώτου και δευτέρου τριμήνου σε σχέση με αυτές που δεν γεννήσανε πρόωρα. Άρα λοιπόν, η μέτρηση του τραχύλου της μήτρας στο πρώτο τρίμηνο μπορεί να μην έχει προβλεπτική ικανότητα, αλλά επειδή η εγκυμοσύνη είναι ένα γεγονός που κρατάει κάποιους μήνες, σου δίνει κάποιες πληροφορίες που μπορείς να τις χρησιμοποιήσεις στο δεύτερο τρίμηνο. Γιατί είναι αλλιώς να έχεις ένα τράχυλο 25 χιλιοστά στο πρώτο τρίμηνο και 25 χιλιοστά στο δεύτερο τρίμηνο, και αλλιώς να έχεις ένα τράχυλο 45 χιλιοστά στο πρώτο τρίμηνο και 20 στο δεύτερο τρίμηνο. Και επίσης, σαν σημείωση, θα σας έλεγα ότι επειδή είναι κάτι που το κάνουν όλες οι γυναίκες, όλες οι γυναίκες κάνουν αυγενική διαφάνεια και free βίτα-HCG και PAPEI, οι PAPEI καλό είναι να τις δίνουμε λίγο σημασία, ακόμα και αν η πιθανότητα για σύνδρομο Down είναι
χαμηλή, διότι δίνει πολλές πληροφορίες και μπορεί να σε προειδεάσει ώστε να παρακολουθείς κάποιες γυναίκες πιο συχνά και δίνει, φαίνεται σύμφωνα με κάποιες μελέτες, και κάποιες πληροφορίες πιθανότητα για πρόωρο το κετό. Και πάμε τώρα στο τι μπορούμε να κάνουμε. Το μεγάλο κεφάλαιο των τελευταίων ετών είναι η προγεστερόνη. Η προγεστερόνη είναι μια ιστορία που ξεκίνησε πάρα πολύ παλιά, εγκαταλείφθηκε στη συνέχεια, είχε πάρει έγκριση από τον FDA στην Αμερική από το 1956 μέχρι το 1999. Το 1999 εγκαταλείφθηκε όχι γιατί βρέθηκε κάποιο πρόβλημα, αλλά γιατί δεν τη χρησιμοποιούσαν καθόλου, μέχρι που φτάσαμε στο 2000 και μετά, οπότε αρχίζαν να γίνονται πάλι κάποιες μελέτες σχετικά με την προγεστερόνη και τον πρόωρο το κετό. Γιατί προγεστερόνη? Πάλι δεν θα σας κουράσω με την παθοφυσιολογία, αλλά σύμφωνα με τον Ρομπέρτο Ρομέρο, ο οποίος είναι ένας από τους πρωτοπόρους σε σχέση με την προγεστερόνη και τον πρόωρο το κετό, φαίνεται ότι με κάποιο μηχανισμό που φαίνεται εδώ πέρα εμποδίζει τον πρόωρο το κετό. Όχι σε όλες τις γυναίκες, αλλά σε κάποιες γυναίκες. Αυτή είναι μια μελέτη που είχε γίνει το 1990 και η οποία δεν είχε όση προσοχή θα έπρεπε σε σχέση με την προγεστερονοειδή και τον πρόωρο το κετό. Αλλά η μελέτη που άλλαξε πάλι την εικόνα που βλέπαμε την προγεστερόνη στον πρόωρο το κετό ήταν αυτή από τον Fonseca και το Fetal Medicine Foundation το 2007, η οποία τι έκανε? Μέτρησε περίπου 25.000 γυναίκες, βρήκε περίπου 400 με κοντό τράχυλο και κοντό, όπως τον ορίζουν αυτοί, για χαμηλού κινδύνου γυναίκες κάτω από 15 χιλιοστά. Κατάφερε να βρει 250 από αυτές που να έχει πλήρη στοιχεία και τις χώρισε, τις έκανε randomized σε 125 που τις έδωσε προγεστερόνη και 125 που δεν τους έδωσε προγεστερόνη, τους έδωσε πλασίμπο. Και τι βρήκανε στα δύο group αυτά όταν τα συγκρίνανε? Βρήκανε μια μείωση που ήταν σχεδόν 45% της πιθανότητας πρόωρου το κετού. Δεν βρήκαν όμως μείωση της νεογνικής νοσηρότητας. Και αυτό πιθανότατα διότι τα νούμερα που είχαν δεν ήταν πάρα πολύ μεγάλα και η πιθανότητα νεογνικής νοσηρότητας στις γυναίκες που γεννάνε πρόωροι εξ ορισμού είναι λιγότερη από τις γυναίκες που θα γεννήσουν πρόωροι. Δεν θα έχουν όλες οι γυναίκες νοσηρότητα, επομένως θες ακόμα μεγαλύτερα νούμερα. Ακολουθήσαν και άλλες μελέτες, δύο από τις οποίες δεν βρήκανε διαφορά σε σχέση με την προγεστερόνη και τον πρόωρο το κετό, και αυτές ήταν του O'Brien και της Grobman, αλλά αυτές οι μελέτες δεν είχαν στοχοποιήσει σε γυναίκες με χαμηλό μήκος τραχύλου. Είχαν δώσει και σε άλλες γυναίκες. Το ερώτημα που καλούμαστε να απαντήσουμε εμείς, αν στις γυναίκες που βλέπουμε εμείς στο β' επίπεδου και μέσα σε όλα κατά τύχη τους βρίσκουμε ένα χαμηλό μήκος τραχύλου, θα τους βοηθήσει η προγεστερόνη? Την απάντηση σε αυτό το ερώτημα δώσανε δύο μελέτες, οι οποίες γίνανε κυρίως από τον Ρομπέρτο Ρομέρο και ήταν πολυκεντρικές μελέτες, οι οποίες τι δείξανε? Δείξανε ότι σε αυτές τις γυναίκες υπήρχε 40% περίπου μείωση της πιθανότητας πρόωρου του κετού κάτω από 33 εβδομάδες, που είναι ο πρόωρος του κετός που μας ενδιαφέρει περισσότερο. Και μια δεύτερη μελέτη που δείξε από ανάλυση της άλλης, που δείξε τα ίδια, αλλά επίσης έδειξε και 45% μείωση και βελτίωση του νεογνικού αποτελέσματος. Κάτι που δεν είχε καταφέρει να δείξει ο Fonseca, αλλά εδώ πέρα με μεγαλύτερα νούμερα καταφέραν να δείξουν και αυτό. Άρα δείξανε ότι σε αυτές τις γυναίκες και μειώσανε την πιθανότητα πρόωρου του κετού και βελτιώσαν το νεογνικό αποτέλεσμα, γιατί εμάς αυτό που μας ενδιαφέρει είναι το νεογνικό αποτέλεσμα. Και για να καταλαβαίνουμε τι λέμε, επειδή είπαμε ότι δεν είναι όλοι πρόωροι το κετή το ίδιο, αυτή είναι η ανάλυση της ίδιας μελέτης του Ρομέρο, με τη χορήγηση προγεστερών σε αυτές τις γυναίκες, δείξαν ότι υπήρχε 50% μείωση για πιθανότητα το κετού κάτω από 28 εβδομάδες, 45% μείωση για το κετό, για πιθανότητα το κετού κάτω από τις 33 εβδομάδες, 38% μείωση για πιθανότητα κάτω από τις 35 εβδομάδες και καθόλου σχεδόν μείωση για το κετό κάτω από τις 37 εβδομάδες. Τι σημαίνει αυτό? Ότι αν παίρναμε πιο μακροσκοπικά αυτή τη μελέτη και λέγαμε μειώνει την πιθανότητα πρόωρου το κετού, του κλασικού πρόωρου το κετού που λέει το βιβλίο μας κάτω από 37 εβδομάδες, η απάντηση θα ήταν όχι. Αν όμως δούμε τους επιμέρους πρόωρους του κετούς, αυτούς μας ενδιαφέρουν περισσότερο στην κλινική πράξη, τότε ναι, φαίνεται ότι μειώνει και σημαντικά σε αυτόν τον επιλεγμένο πληθυσμό με χαμηλό μήκος τραχύλου στο β' επίπεδο. Και τι σημαίνει αυτό, ακόμα πιο αναλυτικά, δηλαδή να το προχωρήσουμε περισσότερο, τι σημαίνει αυτό? Ωραία, μειώσαμε την πιθανότητα πρόωρου του κετού και σημαίνει ότι μειώσαμε κατά 25% την πιθανότητα εισαγωγής στη μονάδα νεογνών,
κατά 50% την πιθανότητα της αμνηστικής δυσχέρειας των νεογνών, 35% την πιθανότητα να κάνει μηχανική υποστήριση της αναπνοής, 40% να έχει άλλες νοσηρότητες και κατά περίπου 50% την πιθανότητα χαμηλού βάρους γέννησης. Άρα λοιπόν στο ερώτημα αν σε γυναίκες με χαμηλό μήκος τραχύλου στο υπερογράφημα β' επίπεδο βοηθάει η προγεστερόνη, η απάντηση είναι ότι φαίνεται με τα μέχρι τώρα στοιχεία ότι βοηθάει και σε σημαντικό βαθμό. Θα πω επιγραμματικά κάποια πράγματα για την περίδεση του τραχύλου, της μήτρας. Είναι μια επέμβαση η οποία στα βιβλία και αν τη δει κανείς φαίνεται πάρα πολύ απλή, ωστόσο είναι πάρα πολύ δύσκολη επέμβαση και χρειάζεται ιδιαίτερη εμπειρία. Οι ενδείξεις φαίνεται να είναι κάπως ξεκαθαρισμένες, όμως δεν είναι τόσο πολύ, γιατί τα νούμερα είναι μικρά στις μελέτες για τις περιδέσεις τραχύλου και θα τα πάρουμε επιγραμματικά ένα-ένα, δεν θα σας καθυστερήσω πολύ. Αν σε γυναίκες με χαμηλό μήκος τραχύλου στο υπερογράφημα β' επίπεδου βοηθάει η περίδεση τραχύλου, είπαμε ότι βοηθάει η προγεστερόνη. Η περίδεση βοηθάει? Φαίνεται ότι δεν βοηθάει. Αυτή είναι η μοναδική, κατά κάποιο τρόπο τυχεοποιημένη μελέτη που είχε γίνει για περιδέσεις σε τέτοιες γυναίκες. Είχε γίνει από τον Μεκάιτο και τον Ζάρκο Αλφίρεβιτς και η οποία βέβαια με μικρά νούμερα έδειξε ότι σύγκρινε γυναίκες που είχαν κοντό τράχυλο και τους κάναν περίδεση και γυναίκες που είχαν κοντό τράχυλο και δεν τους κάναν περίδεση και δεν έδειξε σχεδόν καμία διαφορά στα ποσοστά προώρου το κετού. Άρα λοιπόν η περίδεση τραχύλου με τα δεδομένα που έχουμε μέχρι τώρα δεν φαίνεται να βοηθάει σε αυτές τις περιπτώσεις. Σε γυναίκες με ιστορικό προώρο το κετού, εκεί είναι ίσως, αν και στηριζόμαστε σε κάποιες παλιές μελέτες, η μοναδική περίπτωση όπου φαίνεται η περίδεση τραχύλου να είναι ακόμα αυτό που λέμε κατά κάποιο τρόπο evidence-based και να βοηθάει. Βέβαια, και σε αυτές τις γυναίκες υπάρχουν πλέον πρωτόκολλα που τις παρακολουθούν, ενώ παλιά σε όλες που είχαν ιστορικό προώρο του κετού τους κάναμε περίδεση. Τώρα υπάρχουν πρωτόκολλα και καινούργιες μελέτες που κάνουν υπερηχογραφική παρακολούθηση του τραχύλου της μήτρας και αν πέσει κάτω από κάποιο όριο, τότε παρεμβαίνουν με κάποια περίδεση. Στις δίδυμες κοιήσεις, εδώ τώρα είναι μια μεγάλη ιστορία, αλλά και εδώ φαίνεται, σύμφωνα με κάποιες τελευταίες μελέτες, αυτή είναι από τον Βιτσέντζο Μπεργκέλα, ο οποίος είναι ίσως ο κατεξοχήν ειδικός για τις περιδέσεις και για το μήκος τραχύλου της μήτρας από την Αμερική, δεν συστήνεται σε γυναίκες με κοντό τράχυλο και δίδυμη κοίηση. Και μην ξεχνάμε τη μελέτη πάλι από τον Αλφίρεβιτς που είχε γίνει, η οποία έλεγε ότι το 2007, η οποία έλεγε ότι όχι μόνο δεν βοηθάει, αλλά χειροτερεύει και το περιγεννητικό αποτέλεσμα αυτής της εγκυμοσύνης. Άρα λοιπόν, βάσει των δεδομένων που έχουμε μέχρι τώρα, περίδεση τραχύλου στις δίδυμες κοίησεις, η απάντηση είναι όχι. Επίγουσα περίδεση, μια επέμβαση η οποία είναι πάρα πολύ δύσκολη. Στο νοσοκομείο Αλεξάνδρα έχουμε την τύχη να έχουμε μια σχετικά καλή εμπειρία και βλέπουμε τέτοιες περιπτώσεις. Είναι, όπως είπα, τεχνικά πολύ δύσκολη περίπτωση, αλλά φαίνεται ότι σε αυτές τις γυναίκες που έρχονται στις 22, 23, 21 εβδομάδες με διαστολή και προβάλλον θυλάκιο, φαίνεται με τα δεδομένα που έχουμε πάλι μικρά νούμερα και δεν πρέπει να το ξεχνάμε αυτό ποτέ, ότι η επίγουσα περίδεση βελτιώνει. Βέβαια η λέξη κλειδί είναι εδώ πέρα που λέει survival, την επιβίωση αυτών των νεογνών και δεν είμαι σίγουρος αν βελτιώνει πάρα πολύ την οσιρότητα. Και αυτό είναι κάτι που πρέπει να το συζητάς με μια γυναίκα που θα της κάνεις μια τέτοια περίδεση, γιατί μπορεί να της κάνεις μια τέτοια περίδεση και να γεννήσει μετά από 4 εβδομάδες στις 27 εβδομάδες, για παράδειγμα. Αλλά με τα δεδομένα φαίνεται ότι βοηθάει. Ιστορικό πρόωρο του κετού και μήκος, και κοντό μήκος τραχύλου. Και εδώ πέρα μια μετανάλυση από τον Βιτσέντζο Μπεργκέλα, η οποία λέει ότι και εδώ πέρα φαίνεται ότι η περίδεση τραχύλου βοηθάει. Εδώ πέρα είναι πινακάκι. Μια περίληψη του πότε, σύμφωνα με τα βιβλιογραφικά δεδομένα, το επαναλαμβάνω πάλι, βοηθάει η περίδεση και πότε όχι. Και το λέω αυτό ότι σύμφωνα με τα βιβλιογραφικά δεδομένα, γιατί τα νούμερα είναι μικρά και η περίδεση τραχύλου, επειδή είναι μια τεχνικά δύσκολη τις πολλές φορές επέμβαση, εξαρτάται πάρα πολύ και από την εμπειρία και την τεχνική ικανότητα αυτού που την κάνει. Όπως για παράδειγμα και το να κάνεις και ένα διεισδυτικό πλακούντα. Μπορεί να είναι τα νούμερα, δεν ξέρω εγώ, για την νοσηρότητα της γυναίκας ή του εμβρίου
συγκεκριμένα σύμφωνα με τα βιβλιογραφικά δεδομένα, αλλά είναι διαφορετική αν την κάνει ο κύριος Σταματή που έχει κάνει εκατοντάδες και διαφορετική αν την κάνω εγώ, ανάλογα, άσχετα με το τι λένε τα βιβλία. Το ίδιο ισχύει και για την περίδηση. Και τέλος, προγεστερόνη και δίδυμα, πάλι με τις μελέτες που έχουμε μέχρι τώρα, δυστυχώς δεν φαίνεται να βοηθάει. Βέβαια και εδώ πέρα, επειδή τα νούμερα είναι μικρά, υπάρχουν κάποιες καινούργιες μελέτες, οι οποίες φαίνεται ότι αν επιλέξεις σωστά τα δίδυμα στα οποία θα χορηγήσεις την προγεστερόνη, ίσως τελικά και να βοηθάει. Αλλά αυτό δεν έχει ξεκαθαρίσει ακόμα. Και τελικά, και τέλος, δύο κουβέντες για το γνωστό Πεσό Άραμπιν. Μετά από αυτή τη μελέτη που είχε γίνει το 2012, πάλι νομίζαμε ότι ίσως έχει βρεθεί η θεραπεία για τον πρόωρο τοκετό. Βέβαια, οι μελέτες που ακολουθήσαν μετά από αυτήν, συγγνώμη, αυτό πρέπει να είναι πιο μετά, η μία είναι αυτή η οποία έδειξε ότι δεν, με μεγαλύτερα νούμερα από αυτή τη σγόγια, ότι δεν μείωσε την πιθανότητα πρόωρου τοκετού. Το ίδιο και για τα δίδυμα με χαμηλό τράχυλο στο δεύτερο τρίμηνο, δεν μείωσε την πιθανότητα πρόωρου τοκετού. Εκεί που ίσως φαίνεται να βοηθάει στα δίδυμα είναι σε κάποιες συγκεκριμένες περιπτώσεις μετά από επεμβάσεις για twin transfusion και κάποιες πιο συγκεκριμένες περιπτώσεις. Πάντως, οι γενικές γραμμές δεν είναι τα καινούργια δεδομένα τόσο ενθαρρυντικά όσο τα πρώτα. Εδώ περάσω αυτό και θα κλείσω λέγοντας ότι ο πρόωρος τοκετός είναι το μεγαλύτερο μυευτικό πρόβλημα και θα είναι για πολύ καιρό ακόμα. Όμως, αν επιλέξουμε σωστά και εντοπίσουμε σωστά τις γυναίκες που θέλουμε να αντιμετωπίσουμε για πρόωρο τοκετό, κυρίως με τη μέτρηση του τραχύλου της μήτερας, και αυτό είναι κάτι που μπορεί να κάνει οποιοδήποτε στο γιατρείο, το οποιοδήποτε μυευτήρα, δεν χρειάζεται να είσαι ειδικός για να το κάνεις, μπορεί να έχουμε μια πιο σωστή προσέγγιση, να εντοπίσουμε αυτές τις γυναίκες, να τις παρακολουθήσουμε πιο σωστά και πιθανότατα σιγά σιγά να μπορέσουμε να έχουμε και πιστεύω ότι στα επόμενα χρόνια θα έχουμε καλύτερα νούμερα σε σχέση με τον πρόωρο τοκετό. Σας ευχαριστώ πολύ.